Λοιπόν, σε πρώτη φάση καλησπέρα σας. Σε δεύτερη φάση, τι έχουμε εδώ σήμερα? Κατεβήκανε τα παιδιά που λέτε από Σαλονίκη, Φιωρετσίνα, Σαλόνικα, που μαθαίνω ότι είναι και αίτητη λέει, και ήρθαν εδώ να ανταγωνιστούν τους δικούς μας, τους Αθηναίους να πούμε εδώ πέρα, τους Most Wanted. Για να δούμε σε ένα παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα, αλλά με δύο ομάδες οι οποίες έχουν έρθει αγριεμένες να χωρίσουν την Ελλάδα στα δύο, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω τι μπορεί να δούμε σήμερα. Αρκετά άστοχες στην αρχή. Θέλω να δω πώς θα προσαρμοστούν οι Σαλονικείς εδώ πέρα. Μια χαρά προσαρμόζονται από ό,τι φαίνεται. Ήρθε το τριποντάκι. Σοβαρός ο Παπαβασιλείου. Ο Μπάμπης το βάλε το τρίποντο για τους Φιωρετσίνα. Και είναι και πάλι στην επίθεση Φιωρετσίνα. Θα πάρει κι άλλο ο Μπάμπης. Ουάου! 2-2. 0-6. Ρώτησα πριν τα παιδιά τον Μπάμπη και τον Στάθη από Φιωρετσίνα αν θα κεράσουν μπουγάτσα σήμερα. Αποφύγανε να μου απαντήσουν ξεκάθαρα. Δεν ξέρω, έτσι όπως το βλέπω το μάτς, πρέπει να σοβαρευτούν λίγο οι Most Wanted, γιατί θα είναι και γλυκιά η μπουγάτσα. Δύσκολο σουτ, ή μάλλον δύσκολα πήγε η μπάλα να μπει στο καλάθι και τελικά δεν μπήκε κιόλας, περπάτησε πάνω στο στεφάνι, βγήκε και γλιτώσανε το 0-9 εδώ οι Most Wanted. Εγώ δεν θα πάρω θέση, αν και χωρίς να θέλω να υποστηρίξω κάποια ομάδα, να πω ότι ξεκάθαρα είμαι με τους Most Wanted ως Αθηναίος. Αλλά ταυτόχρονα έχω μεγάλο σεβασμό και μεγάλη συμπάθεια στους Φιωρετσίνα. Εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετική ομάδα. Ένα φάουλ τώρα κερδίσαν οι Most Wanted στον ευνηδιασμό, ευκαιρία να βάλουν και κανένα πόντο. Ο Παπαδόπουλος το έχει κερδίσει. Να τη πρώτη πόντη, μάλλον ο πρώτος πόντος των Most Wanted στο παιχνίδι. Και τη δεύτερη βάζει ο Παπαδόπουλος. 2-6. Μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα των Φιωρετσίνα με τα δύο τρίποντα του Παπαβασιλείου. Ξανά Φιωρετσίνα στην επίθεση. Ο Χαριτίδης έβγαλε στην γωνία για να καταφέρει να πάρει τελικά το φάουλο Ταξιλταρίδης, ο Βασίλης. Ταξιλταρίδης. Ρε φίλε, δηλαδή πιο γλωσσοδέτης δεν γινόταν αυτό το όνομα? Θα τον λέω Βασίλη. Εντάξει, όχι, θα το προσπαθήσω. Ταξιλταρίδης. Το είπα και τρεις φορές. Χαμένο σου τώρα από Φιωρετσίνα. Αρχίζουν να ισορροπούν λίγο το μάτς τώρα οι Most Wanted. Για να δούμε. Σουτ για τρεις, ξαφνικό το Παπαδόπουλο. Το πίστεψε εκεί. Δεν το πίστεψε η μπάλα βέβαια. 2-6, 7 και 18 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Πολύ όμορφη προσπάθεια τώρα εδώ με τη συνεργασία. Ο Κουσάκης τελειώνει τη φάση και προσπαθεί γρήγορα, αλλά επιτρέψτε μου να πω λίγο βιαστικά ο Στάθης. Ο Χατζηλιάδης πριν έκανε μια βιαστική προσπάθεια.
Και ισοφαρίζουν σε 6-6 Most Wanted. Δεν σας χάλασε. Δεν να δούμε τώρα Φιωρεντίνα. Φάουλ. Με αστήρευτο πάθος ο Παπαδόπουλος. Χωρίς κανένα λόγο. Ωραία πάσα τώρα στην αδύνατη πλευρά. Θεοδοσίου δίσταση έδωσε στον Μπάμπη, που τώρα δεν καταφέρει να σκοράρει ο Μπάμπης Παπαβασιλείου. Και μέχρι την άλλη πλευρά έχουμε καλάθι και φάουλ από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος το έχει πάρει προσωπικά, παιδιά. Το έχει πάρει πάνω του, ανατροπή από το 0-6. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 8-6, έχει και μία βολή ο Παπαδόπουλος, που είναι ο προστάτης της Αθήνας αυτή τη στιγμή, ο Κούρος, που στέκεται αγέροχα προστατεύοντας την κληρονομιά της πόλης μας. Και κάνει το 9-6. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια τώρα από τον Ταξιλταρίδη, που θα με αναγκάσει να το πω πολλές φορές το όνομά του από ό,τι φαίνεται τελικά σήμερα. 9-8. 6 λεπτά για το δεκάλεπτο. Το φάουλ Ταξιλταρίδη τώρα είναι πάνω στον Λιθιώτη, που παραλίγο να χάσει τον έλεγχο της μπάλας, αλλά τελικά δεν το έκανε. Και έχουμε αυτή τη φορά βήματα που έχει κάνει ο Κουσάκης. Παράβαση από τον Κουσάκη και μπάλα ξανά για Φιωρετσίνα. Ωραία η προσπάθεια μέχρι μέσα από τον Ταξιλταρίδη. Και περνάνε ξανά μπροστά η Φιωρετσίνα, 9-10. Με το πόδι έχει κόψει την μπάλα τώρα ο Ταξιλταρίδης. Εντάξει, είπαμε, ανθρωπέ μου, να το πούμε το όνομα τόσες φορές, αλλά βρίσκεται παντού. Επίθεση, άμυνα. Θα πάρει ένα σούτ για τρεις υπό όχι πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Καραμασιώτης αστόχησε. Είναι και από πολύ μακριά τώρα ο Ταξιλταρίδης. Τι κάνεις, τι κάνεις Βασίλη? 9-13, Ταξιλταρίδης έχει απασφαλίσει. Λάθος τώρα για τους Most Wanted. Ο Μπάμπης κλέβει και μέχρι την άλλη πλευρά ο Χατζηλιάδης όμως αστοχεί στο lay-up. Πολύ γρήγορα ο Παπαδόπουλος για τους Most Wanted μοιράζει στη γωνία με την μπάλα ο Καραμασιώτης, ο οποίος θέλει να πάει στη διείσδυση. Όχι, βγάζει ένα ελεύθερο σύντομο μέσα απόσταση από την κορυφή για τον Παπαδόπουλο. Είναι άστοχο. Μέχρι μέσα, πάρα πολύ ωραία ο Χατζηλιάδης και γράφει το 9-15. Το τελευταίο διάστημα έχουν ανεβάσει και πάλι πολύ την απόδοσή τους η Φιωρετσίνα και έχουν φτάσει στο 9-15 αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε το τρίποντο εδώ από το Σάκη Καραμασιώτη. 12-15, δεν άφησε τη διαφορά να ξεφύγει άλλο, που είχε φτάσει στη μέγιστη τιμή της νωρίτερα με το 9-15. Και εδώ έχουμε ένα άστοχο σουτ από τον Παπαβασιλείου, που ξεκίνησε με 2-2, αλλά νομίζω έχει 2 άστοχα από εκεί και πέρα. Πάσανε κακή εδώ τώρα. Καραμασιώτης για τον
Μπουσάκη που αστοχεί στο δίποντο. Κατά την άλλη Χατζηλιάδη στην είδε την πάσα αυτή, αλλά ήταν δύσκολη. Δεν βγήκε η φάση. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στο Θεοδοσίου και οι Most Wanted επαναφέρουν απ' έξω. Most Wanted στην επίθεση στο 12-15. Ωραία συνεργασία πήγε να βγει εκεί, αλλά ο Καραμασιώτης μάλλον καλά την έκανε την πάσα. Νομίζω ότι ήταν κακή η υποδοχή από τον Παπαδόπουλο που δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Μπάλα απ' έξω για τους Φιωρετσίνα Σαλόνικα. 12-15, 3 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. Ταξινταρίδης βγάζει μια γρήγορη πάσα για να πάρει το φόλο. Χαριτίδης που δεν είναι για βολές, έχει δοθεί χαμηλά και επαναφορά τώρα το Χατζηλιάδη. Για να δούμε. Χαριτίδης αφήνει στον Ταξιλταρίδη, τους διώχνει όλους, θέλει να πάει ο ίδιος σε τρίποντο, θα πάει με το step back, αστοχή όμως και τώρα ο Καραμασιώτης ασύπουνας φεύγει τώρα στον ευνηδιασμό. Ασύπουνες γυρίσανε και οι Σαλονικείς όμως. Ωραία, εκεί ο Φώτης προσπάθησε να διεμβολήσει την άμυνα των Φιωρετσίνα. Φώτης αναγνώστης που είναι και συνάδελφος μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Τελικά τις βολές της πήρε ο Παπαδόπουλος όμως για άλλη μια φορά. Αστοχή στην πρώτη ο Παπαδόπουλος. Θα βάλει τη δεύτερη. Την έβαλε τη δεύτερη. 13-15, καυτή η ανάσα των Most Wanted αυτή τη στιγμή. Ο πίνακας βρέθηκε ακόμα 12-15. Πολύ βάλε. Πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια του Χαριτίδη να κρατήσει την μπάλα μέσα στο γήπεδο, δεν τα κατάφερε, έχει πατήσει. 13-15 το σκορ, μπήκε στον πίνακα ο πόντος. Εντάξει, είπαμε να τους υποδεχτούμε με αγάπη, με δικαιοσύνη πάνω απ' όλα. Αλλά όχι να δικήσουμε και τους δικούς μας, να πούμε. Τι έχουμε τώρα εδώ, τι έχει δοθεί. Έχει δοθεί φάουλ υπέρ τον Φιωρετσίνα. Είναι μόλις το τρίτο των Most Wanted στην περίοδο, οπότε από έξω είναι η επαναφορά. Παραμένει το 13-15. Ωραίο το κόψιμο, αλλά του φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια του Θεοδοσίου. Και από την άλλη πλευρά, καλάθι και φάουλ! Τρομερή προσπάθεια από τον Φώτη. Φώτης αναγνώστου, ο οποίος τελείωσε τη φάση εκεί στον ευνηδιασμό, πήρε και το φάουλ με πολύ δύσκολο τρόπο την τελείωσε τη φάση. Έδωσε ύψος την μπάλα, ένα τεχνικό τελείωμα, αριστοτεχνικό ίσως να λέγαμε καλύτερα. Βάζει και τη βολή για το 16-15, περνάνε μπροστά οι Most Wanted και πάλι. Και για να δούμε πώς θα αντιδράσουν τώρα η Φιωρετσίνα. Θα το πάρει ο Θεοδοσίου για 3, θα το χάσει.
Rebound όμως και πάλι από Φιωρετσίνα. Απίθανη πάσα. Απίθανη πάσα από το Χαριτίδη. Και το καλάθι μπήκε για το 16-17. Το Θεοδοσίου κλέβει και την μπάλα και κάνει μια φοβερή πάσα στον ευνηδιασμό που ίσως ήταν λίγο ίσως ήταν καλύτερο να την κάνει ψιλοκρεμαστή αυτή την πάσα. Βήματα δοθήκαν τώρα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν ήταν βήματα, αλλά και να μην ήταν, έτσι πρέπει. Θα σας φάξουμε εδώ πέρα τώρα. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τηρούνται. 16-19. Μια πατροπαράδοτη σφαγή, ας πούμε, ομάδα Θεσσαλονίκης μέσα στην Αθήνα, είναι κάτι που πρέπει να, να υπάρχει μια στον τόσο. Χαριτίδης παίζει με πλάτη, βγάζει έξω, είναι φάουλ. Και είναι το τέταρτο για Most Wanted. Πάνε για επίθεση 14 δευτερολέπτων η Φιωρετσίνα. 18 δευτερόλεπτα είναι για τη λήξη του δεκαλέπτου. Θα μείνει λίγος χρόνος και στους Most Wanted. Πάει γρήγορα στην εκτέλεση ο Παπαδόπουλος. Με τη δεύτερη τελικά το rebound που πήρε ο ίδιος από το δικό του σουτ. Και βάζει goal foul ο Παπαδόπουλος. 18-17 βάζει μπροστά την ομάδα του. Και άλλο ένα φάουλ αυτή τη φορά πάνω στο Χαριτίδη, ο οποίος θα πάει εκ νέου στις βολές για τους Φιωρετσίνα Σαλόνικα. Ίσως είναι και η Φιωρετσίνα εδώ τώρα που το σκέφτομαι, αλλά δεν θέλω να πάρω ρίσκο. Η βολή είναι άστοχη, χάσανε δύο βολές τώρα. Αυτό 17 παραμένει το σκορ. Χαριτίδη στη δεύτερη. Αστοχή εκ νέου. Και το rebound είναι από Most Wanted. Καραμασιώτης έχει 5 δεύτερα. Δεν ξέρω αν το καταλάβει. Τώρα το καταλαβαίνει. Προλαβαίνει να σουτάρει της απελπισίας. Τελειώνει το δεκάλεπτο. Στο 18-17 υπέρ των Φιωρετσίνα Σαλόνικα. Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, επιστρέψανε οι δύο ομάδες από τους πάγκους τους για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία, είναι ένα φιλικό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, καθώς ενώ ο Φώτης τώρα χάνει ένα lay-up και από κάτω χάνεται και άλλο lay-up από το Μίτσι για τους Most Wanted. Λοιπόν, έλεγα, δεν πάβει να είναι μεγάλο παιχνίδι όμως, γιατί είναι μεγάλη χαρά για το μπασκετάκι να φιλοξενείται μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη εδώ στο Περιστέρι, στην Αθήνα και καταρχάς, και μετέπειτα στο Περιστέρι, στο κλειστό Γιώργο Στεφανόπουλος από τη διοργάνωση του Μπασκετάκι The League. Άλλο ένα καλάθι τώρα για τους Most Wanted. Θα σκοράρει νωρίτερα και η Φιωρετσίνα. 20-21 το σκορ. Ταξιλταρίδης για τρεις, κακό. Πάει ο ίδιος όμως το rebound και κάνει μια πάσα για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος κάνει και εκείνος ένα τελείωμα. Και τώρα Φώτης αναγνώστου πηγαίνει μέχρι μέσα, βγάζει έξω την μπάλα. Σάκης Χαραμασιώτης παίρνει το screen. Ο
σε βγάζει ξανά έξω στο σάκι τον Καραμασιώτη που παίρνει ένα σουτ. Πάλι στο τέλος του χρόνου προσπάθησαν να σκοράρουν όμως του Γόντι, δεν τα κατάφεραν και η πάσα είναι εξαιρετική για το πολύ ωραίο τελείωμα του Χατζηλιάδη και το 20-23 για την ομάδα Θεσσαλονίκη. Ενώ οι Most Wanted προσπαθούν να βρουν λύσεις στην επίθεση. Ξανακλέβει η Φιωρετσίνα ή ξανακλέβουν, δεν ξέρω. Δεν... δεν καταφέρανε στον ευνηδιασμό να σκοράρουν. 20-23 το σκορ, προσπαθεί η ομάδα του Most Wanted να βρει λύση στην επίθεση. Έχει δυναμώσει την άμυνα η ομάδα Θεσσαλονίκη και 20-23 time out έχουμε, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή από το time out. Μοσβόντ είναι στην επίθεση από παρέμβαση του Χατζηλιάδη, νομίζω ήταν η μπάλα έξω και η επαναφορά ήταν και πάλι για Most Wanted. Προσπάθησε ο αναγνώστης του να φτάσει μέχρι το layup, δεν τα κατάφερε και ο Χατζηλιάδης από την άλλη πλευρά μέχρι το τελείωμα ωραία το έκανε, δεν ευστόχησε και rebound για Most Wanted που βγαίνουν και πάλι στην επίθεση. 20-23, 7 λεπτά για το ημίχρονο. Καραμασιώτης πολύ ωραία για το ελεύθερο σουτ από το high post του Ντάναση. Ας το πω. Και βγαίνει σχεδόν όλη η πεντάδα τώρα για τους Most Wanted. Έχει και 4 στον πάγκο, μάλλον γι' αυτό, άμα είχε 5 μπορεί να τους έβγαζε και τους 5. 20-23, Αξιλταρίδης, πολύ ωραία με τις τρίπλες εκεί. Από πάρα πολύ μακριά το σουτ που πήρε ο Γαλλής. Ήταν άστοχο, 20-23 παραμένει. Και έχουμε βήματα από μια προσπάθεια με υπερβολική λίγο εκεί από το Σάβα. Σιλταρίδης το παίρνει από την κορυφή. Αστόχησε. Ο Μπάμπης ο Παπαβασιλείου αστόχησε και αυτός. Αλλά ξανά rebound για Φιωρετσίνα με τον Παπαδόπουλο το Χάρη να παίρνει το rebound και πολύ έξυπνα να χτυπάει την μπάλα σε πόδι παίκτη το Most Wanted. Ξανά κατοχή για τους παίκτες της Φιωρετσίνα. Θα είναι η Φιωρετσίνα. Νομίζω είναι το πιο λογικό. Αντί για Φιωρεντίνα, Φιωρετσίνα ή Φιωρεντίνα ή Φιωρετσίνα. Ναι, παιδιά. Η Φιωρετσίνα Σαλούνικα. Που βάζει και ένα καλάθι τώρα με τον Παπαδόπουλο, τον Χάρη. Και κάνει το 20-25. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα το σκοράρισμα το Most Wanted στην περίοδο. Πολύ κακό σουτ τώρα από τον Καραμασιώτη. Η πάσα είναι πάρα πολύ δυνατή από το Ταξιλταρίδη. Και η Most Wanted ξανά στην επίθεση. 20-25. Πολύ ωραία προσπάθεια, το έχασε όμως. Του Ιθιγιώτης ήταν εύκολο αυτό να το βάλει, το έχασε όμως. Και ξανά η γρήγορη πάσα για το Χατζηλιάδη αυτή τη φορά. Υπάρχει φάουλ από τον Παπαδόπουλο
στο τελείωμα και θα πάει για δύο βολές ο Χατζηλιάδης. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να βρουν σκοράρισμα οι Most Wanted. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το δεκάλεπτο δεν τα έχουν καταφέρει καθόλου. Ένα καλάθι έχουν βάλει. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, νομίζω έχουν βάλει ένα καλάθι αυτό το... σε αυτό το δεκάλεπτο. Σε 5 λεπτά. Κατσιλιάδης την έβαλε την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη. 20-27. Για πάμε λίγο, παιδιά, τώρα. Πάμε να ανέβουμε λίγο, έχουμε κοιμηθεί τώρα λίγο. Πάμε λίγο σκοράρισμα. Με συγχωρείτε. Τι γίνεται τώρα εδώ, ποιο είναι τώρα το σύστημα. Καραμασιώτης θα παίξει με τον Παπαδόπουλο. Τελικά σε isolation βγαίνει ο Καραμασιώτης. Αναγκάζεται σε ένα πάρα πολύ δύσκολο τρίποντο. Λάθος από τον Χατζηλιάδη που δεν κατάφερε να χτυπήσει την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου. Αλλά ξανά στο χήμος του Μοντίν. 20-27. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, για να δούμε. Το Βασιλείο δεν το βάλε. Να δούμε άμα θα το αισθανθεί και κανείς από τους Most Wanted. Δεν νομίζω, δεν αισθάνονται τίποτα από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Ατζηλιάδης δίστασε να σουτάρει και κλείστηκε εκεί στην baseline. Υπάρχει όμως επαφή παίκτη το Most Wanted. Πρέπει να είναι ο Σάββας που βρήκε την μπάλα, έστω και λίγο με τα ακροδάχτυλα, και είναι ξανά για Φιωρετσίνα. Παπαδόπουλος παίρνει ένα σουστάκι από μέσα απόσταση, σχετικά μαρκαρισμένο, το χασε. 20-27 παραμένει το σκορ. Πάμε, παιδιά, λίγο φιλικό είναι, δώστε λίγο θέαμα στον κόσμο, δώστε λίγο σκοράρισμα, δώστε λίγη αγάπη. Παπαδόπουλος μέχρι μέσα δεν το βάζει. Επιτέλους, Παναγία μου, ένα καλάθι για τους Most Wanted, 22-27. Α, 22-27 με 3,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Βασιλείου ούτε αυτό. Φαίνεται ότι το εμπιστεύεται το σου του Βασιλείου. Δεν δικαιώθηκε αυτή τη φορά και γενικά δεν έχει δικαιωθεί μετά τα δύο πρώτα εύστοχα, τα δύο συνεχόμενα που κάνα το 0-6. Οι Most Wanted μπορούν να μειώσουν κι άλλο. Παπαδόπουλος για τρεις, όχι, δεν μπαίνει. Φάνηκε τα κοντό. Ραμασιώτης όμως, αυτό μπαίνει και είναι και για τρεις. 25-27, 2:55 για το ημίχρονο και έχουμε time out εσπευσμένα από Φιωρετσίνα. Επιστρέφουμε. Επιστροφή το time out. Με Φιωρετσίνα Σαλόνικα να είναι στην επίθεση, να είναι μπροστά στο σκορ, αλλά έχουν πετύχει 5 αναπάντητους πόντους οι Most Wanted τώρα για να κάνουν το 25-27 και έχουμε κλέψιμο από τον Καραμασιώτη που πάει μέχρι το καλάθι, χάνει το layup. Όχι. Και από την άλλη τώρα η Φιωρετσίνα, κακή πάσα. Ξανά κλέψουμε ο Παπαδόπουλος τώρα. Παπαδόπουλος, πώς πάει έτσι, Παναγιά μου. Απίστευτο καλάθι από τον Παπαδόπουλο. Έτρεξε απίστευτα γρήγορα το γήπεδο ο Παπαδόπουλος. Με τρομερή ταχύτητα και έκανε το 27-27. Τρομερό ντέρμπι. Το σούτ είναι άστοχο. Δεξιά,
Ξανά η Most Wanted. Σάχης Αραμασιώτης. Καλή άμυνα από τον Ταξιταρίδη. Δύσκολο το σούτ του Κουσάκη. Και ξανά η Φιωρετσίνα. Ταρίδης μέχρι μέσα, πολύ ωραία πάσα στον εντελώς ελεύθερο στη γωνία για Τερής Παπαδόπουλος. Μέχρι 27-30, ένα λεπτό μένει για το ημίχρονο. Πατάει πολύ γερά και κάνει μια απίστευτη πάσα εκεί ο Γλυφικιώτης στον Παπαδόπουλο. Ξανά σκοράρει και 29-30 το σκορ. Ξενταρίδης είναι ολομόναχος. Το παίρνει, το χάνει. Πέφτει κάτω, δεν παίρνει φαουλ ο Χαρετίδης. Και ο Παπαδόπουλος είναι μενόμενος σταύρος. Πάει μέχρι το άλλο καλάθι και παίρνει το φαουλ για δύο βολές. 29-30, δύο βολές για τον Παπαδόπουλο με ευκαιρία να βάλει ξανά μπροστά στο σκορ του Most Wanted. Κάτι που φαινόταν δύσκολο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά στο πρώτο πεντάλεπτο της περίοδου που δεν μπορούσαμε τίποτα να σκοράρει Most Wanted. Τώρα έχουμε και τη βολή μέσα από τον Παπαδόπουλο, την πρώτη, 30 όλα. Βάζει και τη δεύτερη μπροστά η Αθήνα, η Most Wanted εννοώ. 31-30. Και έχουμε φάουλ από τον Καραμασιώτη. Καλά, έχουν πολλά φάουλ να δώσουν και οι δύο ομάδες, από ένα φάουλ είχανε. Δεν υπάρχει και λόγος βέβαια. Θα τελειώσει το ημίχρονο, δηλαδή για το Θεό. Δύσκολη προσπάθεια που πήρε ο Παπαδόπουλος. Αστοχή και έχουν επίθεση 10 δευτερολέπτων οι Most Wanted. 4-3. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά πετυχαίνει το καλάθι ο Σάβας. Και 33-30 θα είναι το σκορ του ημιχρόνου, κυρίες και κύριοι. Οι Most Wanted έκαναν την ανατροπή και πλέον προηγούνται με 33-30. Τα λέμε για το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο είναι εδώ. Φιωρετσίνα στην επίθεση. 33-30 το σκορ με το Demaraz, το Most Wanted στο τελευταίο τετράλεπτο του ημιχρόνου. Και η Φιωρετσίνα σε μια προσπάθεια να επιστρέψει. Έκανε πάσα εδώ ο Χαρητίδης και τελικά δεν πήρε τις βόλες. Πάρει το σούτ το Θεοδοσίου. Έρμπολ είναι. Δεν ήταν και ιδανικές συνθήκες για το σούτ, αλλά το έρμπολ συνέβη. Κατέβασε την μπάλα ο Λαγωνικάκος και έδωσε στον Καραμασιώτη. Λαγωνικάκος για τρεις. Αχ, όχι. Ο Φώτης Αναγνώστου δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα, έχασε τη μάχη και ο Θεοδοσίου μοιράζει, τελικά μένει ελεύθερος για τρεις από την κορυφή ο Παπαβασιλείου, ο Μπάμπης, που δεν τον θέλει με τίποτα.
άμυνα, αλλά είναι εξαιρετικό το τελείωμα του Χατζηλιάδη. Πολύ δύσκολο για το 33-32. Κότσα Αναγνώση κατεβάζει ωραία. Με ασφάλεια, παρά την τρομερή άμυνα του Χατζηλιάδη. Έχει ανάψει το μάτς. Έχουμε ένταση, έχουμε ενέργεια. Έχασε την πόρα Λαγωνικάκος μέσα από τα χέρια του. Πολύ ωραία πάσα του Χατζηλιάδη. Τελείωμα στον ευνηδιασμό. Απίστευτο χαμένο λέει από τον Ταξινταρίδη. Έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα. Όχι, δεν το πήρε τελικά. Ξανά έκανε διείσδυση. Δύσκολη προσπάθεια. Πού έχει πάει η μπάλα τώρα? Με το πόδι τη βρήκε τελικά ο Καραμασιώτης. Και είναι επαναφορά για τη Φιωρεντίνα με το Θεοδοσίου. Ταξιλταρίδης εξηλαιώνεται για τις προηγούμενες προσπάθειές του, βάζει ένα ωραίο στάκι και ξαναβάζει μπροστά του Θεσσαλονικής με 33-34. Σάκης Αναμασιώτης. Σάκης, ωραία προσπάθεια, μοιράζει για το ελεύθερο σουτ του Κουσάκη που το πήρε ο αέρας. Χατζηλιάδης, καλή άμυνα των αναγνώστου. Ταξιλταρίδης, ωραία προσποίηση, πάει μέχρι το τελείωμα, δεν ξέρω αν βρήκε και την μπάλα εκεί ο αναγνώστου, αν υπάρχει κόψιμο. Πάντως η μπάλα είναι για τους Most Wanted. Σάβας, βήματα. Μπάλα για τους Θεσσαλονικείς. Χατζηλιάδης κατεβάζει, Παπαβασιλείου. Τελικά το σούτ για τρεις έγινε από τον Χαριτίδη, αλλά ήταν άστοχο. Λαγωνικάκος το παίρνει, το βάζει. Λαγωνικάκος δίστασε στην αρχή, του φωνάζανε από εδώ από εκεί, πάρτο, πάρτο Νίκο. Το πήρε ο Νίκος, το βάλε ο Νίκος. Και 36-34 για Most Wanted. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Θεοδοσίου, αστοχή όμως. Δώσε την πάρα στο Λαγωνικάκο, καίγεται. Καίγεται, είναι καυτός, καίγεται. Καίγεται! Φαινόταν. 39-34, Λαγωνικάκος. Ο παράγοντας χ του παιχνιδιού. Σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο σίγουρα. Τελείωμα πολύ ωραίο τώρα από τον Παπαβασιλείου. Αφού δεν παίρνουν τα τρίποντα, βάζει και ένα δίποντο. 39-36. Κρίσιμο καλάθι σε ένα σημείο που είχαν πάρει το momentum για τα καλά οι Most Wanted. Σάκης Καραμασιώτης ζητάει ο Σάβας την μπάλα χαμηλά. Φάουλ υπάρχει τελικά. Σώθηκε από αυτό το φάουλ ο Καραμασιώτης που κράτησε πάρα πολύ την μπάλα. Καραμασιώτης και πάλι στην αδύνατη πλευρά για τον αναγνώστου που ωραία σκέφτηκε εκεί να κάνει την πάσα πίσω από την πλάτη στον Κουσάκη, αλλά δεν είχε ακολουθήσει ο Κουσάκης, είχε μείνει έξω για σουτ. Ρετσίνα τώρα στην επίθεση με το Χατζηλιάδη να κατεβάζει. Παίρνει το σούτ του Χαριτίδη, δίνει για το σούτ του Βασιλείου, ούτε αυτό. Το αναγνώστου φεύγει
σαν άνεμος στον ευνηδιασμό. Καραμασιώτη ζητούσε την μπάλα για ώρα, το αισθανότανε το τρίποντο, το χάσα τελικά. Και ο Χατζηλιάδης. Χατζηλιάδης τώρα παίρνει το σκέν του Χαριτίδη. Μένει ελεύθερος και σουτάρει για τρεις αστοχή. Πάει για το rebound, δεν το παίρνει. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί στο αναγνώστου. Ήταν καλή άμυνα το Ξενταρίδη. Και η μπάλα φτάνει στη γωνία για το ελεύθερο σου του Χατζηλιάδη. Ούτε αυτό, Καραμασιώτης. Το παιχνίδι τώρα έχει γίνει ροντέο. Πάνω κάτω η μπάλα, χαμός. Καραμασιώτης για τρεις. 42-36. Most wanted είναι καυτή. Περσιλταρίδης για τρεις. Το χάνει. Δεν μπορούν να βρουν το δρόμο για το καλάθι από μακριά οι παίκτες της Φιωρεντίνα με τίποτα. Καραμασιώτης κρατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Συνεχίζει. Θα το πάρει ο Λαγωνικάκος. Όχι, εντάξει, κρύωσε τώρα. Και τώρα η πάσα αυτή ήταν στα πόδια του Λαγωνικάκου που έκανε τον γκέλ και έφτασε σε χέρια Σαλονική οπτικά. Και η μπάλα έφτασε μέχρι το καλάθι των Most Wanted, αλλά δεν μπήκε. Αυτό που έγινε είναι το κερδισμένο φάουλ για δύο ελεύθερες βολές του Παπαβασιλείου. Και έχουμε time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε για τις βολές του Παπαβασιλείου. Έξω. Και παραμένει το 42-36. Σουτάρα, πάμε. Σάξε Αναμασιώτης για φόδια αναγνώστου. Δευτερόλεπτα μένουν αναγνώστου μέχρι το καλάθι, μέχρι το layup. Μέχρι το 44-36 και το σύν 8 των Most Wanted για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Πάνε να εδραιώσουν τώρα μία διαφορά οι Most Wanted. 2,5 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο. Σουτ για τρεις είναι άστοχο. Υπάρχει φάουλ από το Ντάνασι χαμηλά με το σώμα. Βρίσκει τελικά το σούτ, αλλά στοχή εκ νέου από Βασιλείου. Ευκαιρία για τους Most Wanted να φτάσουν και διαφορά ακόμα και σε διψήφιο αριθμό. Καραμασιώτης δεν έχει χρόνο. Κόπηκε. Επίθεση η Φιωρεντίνα. Φοβερή τάπα. Φοβερή τάπα του Κουσάκη. Και τώρα έχουν 5 δεύτερα η Φιωρεντίνα να σουτάρει. Άστοχο ήταν το σούτ του Θεοδοσίου. Και η μπάλα ξανά για Most Wanted. Νικολάου αφήνει στο φώτο αναγνώστου. Αναγνώστου θα το πάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Ένα λεπτό για την τρίτη περίοδο. Μεγάλη πάσα. Και πάει για το τελείωμα ο Παπαβασιλείου. Υπάρχει φάουλ. Σύμφωνα με τους διαιτητές όλοι ζητήσανε τάπα του Κουσάκη. Άλλη μία θα ήταν αυτή αν δεν υπήρχε φάουλ.
τσακωθεί με το καλάθι. Δεν τον πάει, δεν τον πάει. Ενώ φαίνεται ότι είναι φυσικό σουτέρ ο άνθρωπος, δεν τον έχει πάει σήμερα. Ενώ ξεκίνησε τόσο καλά. Αναγνώστου. Πάει μέχρι μέσα παραλίγο να βάλει το καλάθι. Παίρνει το φάουλ για δύο βολές. Φωτής 45-36, αν βάλει και αυτή θα μιλάμε πλέον για διψήφιο προβάδισμα. Τη βάζει 46-36. Γαλής, από πάρα πολύ μακριά ο Γαλής, όχι. Και έχουν σχεδόν ολόκληρη την επίθεση τώρα οι Most Wanted, αλλά πάνε γρήγορα. Λάθος εδώ. Έπρεπε να πάνε για όλη την επίθεση. Θεοδοσίου, ωραία προσπάθεια. Αστοχή όμως. Και τώρα έχουν 5 δεύτερα οι Most Wanted. Δύσκολη προσπάθεια, ευστοχή όμως ο Βελτιγκιώτης. Και 48-36, οι δύο ομάδες θα πάνε στην τέταρτη περίοδο με το σκορ να βρίσκεται στο 48-36 υπέρ των Most Wanted. Επιστρέφουμε. Τέταρτη περίοδος στο κλειστό γυμναστήριο Γιώργος Στεφανόπουλος. Most Wanted. Γορετσίνα, Σαλόνικα, 48-36. Βήματα κάνει εδώ ο Μητσοκλώτης. Για να δούμε αν θα αντιδράσει η Φιωρετσίνα σε αυτό το ισχυρό προβάδισμα που έχουν πλέον οι Most Wanted. Κακό σουτ για δύο πόντους. Έχουν την μπάλα Most Wanted. Σουτ για τρεις, άστοχο από το φόντε αναγνώστου. Ριμπάουν όμως από τον Λουδικιώτη και Νικολάου. Καλή άμυνα από τον Τσιταρίδη. Νικολάου παίρνει ωραία το σκουπ του Ντάναση. Σουτ για τρεις είναι άστοχο. Φόντς αναγνώστου. Θα σηκωθεί ξανά για τρεις. Το χάσε. Αξιλταρίδης. Μέχρι μέσα ο Χατζηλιάδης. Καλάθι και φάουλ. 48-38 και μία βολή. Σημαντικό έμεσο τρίποντο για το για την ψυχολογία μάλλον των παιχτών της Φιωρετσίνα. 48-39. Ωραία πάσα έξω στον Νικολάου που σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Αλλά το rebound ήταν απρόσεκτη εκεί η παίχτης Φιωρετσίνα. Χώθηκε εκεί για το rebound το Φώτσα Αναγνώστου και πήρε ένα φάουλ που θα τον στείλει στη γραμμή για δύο βολές. Βάζει την πρώτη. Χάνει τη δεύτερη. Παραμένει το 49-39, Χατζηλιάδης, πολύ γρήγορα,
αλλά με ασφάλεια. Χατζηλιάδης αφήνει στον Παπαδόπουλο που σουστάρει για 3 και αστοχή. Πολύ άστοχη έξω από τα 6.75 η Χρήση Φιωρετσίνα. Έτοιμος να μπει ο Παπαμπίλ που βλέπουμε εδώ. Έχουμε τον τρίποντο τώρα από το Φώτεν Αγνώστου που έχασε αρκετά νωρίτερα. Αλλά τώρα το πήρε και σκόραρε για 3, 52-39. Παπαδόπουλος βγαίνει, Παπαβασιλείου μπαίνει, Παπαμπίλ που βλέπουμε για τη φανέλα. Πρέπει να βρει το χέρι του από το τρίποντο. Χρειάζονται τη βοήθειά του. Οι υπόλοιποι, Χατζηλιάδης, παίζει αργά εκεί με το Χαριτίδη. Πολύ καλή άμυνα του Νικολάου στον Ταξιδαρίδη, ο οποίος καταφέρει να φτάσει μέχρι το καλάθι. Εξαιρετικό τελείωμα, απαλό. 52-41. Πρέπει να βγάλουν άμυνες Θεσσαλονικής. Αναγνώστου. Έχει πατήσει τη γραμμή ο Αναγνώστου. Κουράστηκε ο Φώτης ο Αναγνώστου και θα πάει στον πάγκο για να περάσει ο Σάββας για Most Wanted. Πολύ ωραίο το κόψιμο και η πάσα του Γαλλή, αλλά και το τελείωμα του Παπαβασιλείου. Μια ωραία πάσα από την αρχή μέχρι το τέλος για το 52-43. Πολύ ωραία επεμβαίνει εκεί ο Χατζηλιάδης και κλέβει. Πάει μέχρι το άλλο καλάθι παραλίγο να κάνει τον goal foul. Αλλά θα πάει στη γραμμή για δύο βολές, 52-43 το σκορ. Ευκαιρία να μειώσει για τη Φιωρετσίνα. Βάζει την πρώτη ο Χατζηλιάδης. Και δεύτερη 52-45. Σε μια διαφορά η οποία είναι διαχειρίσιμη πλέον για τους παίκτες της Φιωρετσίνα. Πρέπει όμως να βγάλουν άμυνες. Δεν υπάρχει κάτι εκεί στη διήθυση του Πληθυκιώτη. Ξανακλέβει η Φιωρετσίνα. Πολύ καλή πάσα στο Ταξιδαρίδη που δίστασε να σουτάρει για 3. Και υπάρχει φάουλ χαμηλά, έχει γίνει πάνω στον Χαριτίδη από τον Παπαδόπουλο. Τι γίνεται παιδιά, εγώ για φιλικό ήρθα εδώ πέρα και εδώ έχει βγει ένας αγώνας με πάθος, με θέληση που δεν ξέρω από πού προέρχεται. Προέρχεται από την αγάπη για το ίδιο το μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Γιατί έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό είναι μαζεμένοι όλοι εδώ, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα. Από την αγάπη για αυτό το άθλημα, σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουν σημασία οι βαθμολογίες, οι νίκες, οι ήττες.
Παπαδόπουλο που πήγε γρήγορα στο transition. Φοβερή πάσα στο εξαιρετικό κόψιμο Αλαβεζένκοφ για άλλη μια φορά από τον Παπαβασιλείου, που παίζει και ωραία άμυνα τώρα για να δυσκολέψει το κατέβασμα της μπάλας. Ο Παπαβασιλείου πολύ ωραίος, κατάλαβε ότι το σουτ δεν του πάει πολύ, οπότε άρχισε να βρίσκει άλλους τρόπους να σκοράρει. Κακό το σουτ, πώς το χάνει αυτό το rebound τώρα εκεί ο Χαριτίδης. Είναι 14 τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Αυτή είναι η διαφωνία τώρα. Εντάξει, τα βρήκανε. Αυτό έλειπε. Σάββας περνάει μέσα για Παπαδόπουλο που είναι πολύ δυνατός, αλλά είναι πολύ καλή άμυνα του Παπαβασιλείου. Δεν τον νοιάζει όμως ο Παπαδόπουλος, σκοράρει και πάλι. Πολύ κρίσιμος ο Παπαδόπουλος για την έκβαση του αγώνα. Σούτ από πάρα πολύ μακριά, πολύ δύσκολο από τον Γαλλί. Άστοχο. 56-47. Το σκορ παραμένει και ο Παπαδόπουλος δεν έχει αντίπαλο. Παίρνει την μπάλα χαμηλά και είτε σκοράρει είτε παίρνει φαούλ. Δεν μπορεί να σταματηθεί. 4,5 λεπτά, αν δεν βρεθεί αντίδοτο για τον Παπαδόπουλο, θα είναι πολύ δύσκολο το έργο των Σαλονικιών. Τις βάζει ο Παπαδόπουλος. Χατζηλιάδης παίρνει το σκύλο Χαριτίδη. Γαλλής Χαριτίδης φάουλ. Είναι το πέμπτο νομίζω. Ναι, είναι το πέμπτο για τους Most Wanted. Στις βολές ο Χαριτίδης. Thank you.
έξω. Έτσι δουλειά δεν γίνεται σίγουρα. Παπαδόπουλος κατεβάζει για την μπάλα. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Σάββας αφήνει στον Γραμασιώτη. Γραμασιώτης, δύσκολη πάσα. Δεν υπάρχει φάουλ. Και ο Χατζηλιάδης για το εύκολο lay-up του Παπαβασιλείου. 58-49. Άι και κλείνεται τώρα ο Νικολάου μέσα στους παίκτες της Ρετσίνα. Θα πατήσει για τρεις ο Παπαδόπουλος, θα αστοχίσει, καλό ήταν το σουτ. Πολύ παρακινδυνευμένη πάσα, χωρίς λόγο, τελικά φτάνει όμως το Βαζιλιάδη που κάνει βήματα. Δεν ξέρω. Τρία λεπτά μένουν πάντως. Παπαδόπουλος. Σάββας. Προσπάθεια άστο για τον Παπαδόπουλο. Και η Φιωρετσίνα στην επίθεση. Ωραία προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Παπαβασιλείου. Ο Παπαβασιλείου από τη στιγμή που πήγε στον μπάγκο, καθάρισε το μυαλό του. Κατάλαβε ότι το σουτ δεν τον πηγαίνει και μπήκε μέσα με ξεκάθαρο στόχο να διεμβολήσει με διεισδύσεις και με κοψίματα στην πλάτη της άμυνας την άμυνα των Most Wanted. Με τις βολές δεν πάει καλά όμως. Θα πάρει τώρα το τρίποντο. Δεν μπορεί να συνδεθεί από μακριά. 58-51 το σκορ. Χάσανε ευκαιρία εδώ να μειώσουν για τα καλά η Φιωρετσίνα. Η παίκτη Φιωρετσίνα και η μπάλα είναι ξανά δικιά τους όμως, από το λάθος του Νικολάου. Χατζηλιάδης. Καλής παίρνει το screen, Παπαδόπουλος, Χατζηλιάδης, Παπαβασιλείου, όχι. Φάουλ το Παπαδόπουλο, ακόμα φάουλ γιατί στέλνει στις βολές τον Καραμασκιώτη. Την πρώτη, 59-51, δύσκολα τα πράγματα πλέον για Φιωρετσίνα. Η Most Wanted πιθανό λόγο πως θα είναι οι νικητές. 1-54 με τη διαφορά στους 9. Πολύ δύσκολα πράγματα. Πρέπει να βρουν γρήγορες επιθέσεις και εύστοχες επιθέσεις Θεσσαλονικής. Γαλλής για 3. Most Wanted ξανά με την μπάλα. Αναγνώστου περνάει από το Χατζηλιάδη. Double team εκεί, ωραία στον Καραμασιώτη. Αλλά η μπάλα είναι για τους Most Wanted και πάλι. 1-24. Πολύ ωραίο ο Παπαδόπουλος, μέχρι το καλάθι,
άλλο ένα το Παπαδόπουλο, 62-51 και κάπου εδώ νομίζω πως η σεμνή τελετή έλαβε τέλος, κυρίες και κύριοι. Δεν γυρνάει αυτό το μάτς πλέον. Ο Γαλής, ωραία πάσα στην αδύνατη πλευρά, Παπαδόπουλος για 3 αστοχή. Παίρνει το rebound. Γαλής για 3. Μέσα αυτός. 62-54, αλλά πλέον είναι πολύ αργά. Παπαδόπουλος. Μέχρι το καλάθι, κι άλλο καλάθι. Τι έχει κάνει ο Παπαδόπουλος. Κάνει και την κίνηση. Την κλασική πλέον κίνηση το... είσαι πολύ μικρός όμως, ας πούμε, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Συγκλονιστικός Παπαδόπουλος. Προκλητικός θα λέγαμε σε αυτή την περίπτωση. Μεγάλα πράγματα, παιδιά, μεγάλα πράγματα. Είδαμε σήμερα, 64-54, 30 δευτερόλεπτα, ο νικητής έχει κρυθεί. Καλής για 3 από πολύ μακριά. Τώρα 64-57. Αργά το θυμηθήκατε, παιδιά. Φάουλ στον Καραμασιώτη, 25 δεύτερα, πάει για 2 βολές. Μία επίθεση είναι 66-57. Δεν θα γίνει επίθεση. Οι δύο ομάδες δίνουν τα χέρια. Αθήνα και Θεσσαλονίκη σαν μία γροθιά. Αν και η Αθήνα κέρδισε, αλλά σαν μία γροθιά η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Εδώ στο μπασκετάκι The League, σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, με αρκετή ένταση, με πάθος. Μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά οι δύο ομάδες έπαιξαν με απόλυτη σοβαρότητα. Και το τελικό 66-57 υπέρ των Most Wanted αφήνει μία γεύση πικρίας ίσως στη Φιωρετσίνα Σαλόνικα, αλλά τι πικρίας. Μια χαρά τώρα θα πάνε να τα πιούνε, να τα φάνε όλα και να περάσουν τέλεια αυτό το διήμερο εδώ που θα βρίσκονται στην Αθήνα. Βλέπουμε το για τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, αυτά. Σταματάω να μιλάω. 66-57 το τελικό σκορ. Εγώ απλά να πω ότι ναι, το σουβλάκι είναι σουβλάκι, δεν είναι καλαμάκι. Αλλά το τυρί δεν είναι φέτα. Το τυρί είναι τυρί. Αυτό ήθελα να πω εγώ σαν τελευταίο σχόλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σε όλους.